Tornami la tassa in Rossi o Mariner. Di Guido Mariner. Pievio di Mitsanis. Chiola Edima. Τώρα έτοιμα. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί η κίνηση τη δεύτερη υποδρομία. Έχει καλή κίνηση ο Μάριερ, για την πρωτοπορία προσπαθεί ο Καζάκ ερωτά μου. Έχετε εξωτερικά τώρα ο Μάικολ Τσάνς για να διεκδικήσει και να πάρει την πρωτοπορία από τον Καζάκ ερωτά μου. Μάριερ ακολουθεί από την τρίτη θέση. Στη συνέχεια είναι η Queen Mirth με τον Gold Seeker. Στη συνέχεια Γλυκό Λεωνίδα, Μαρ Πολάς και Μανασίση στι τελευταίε θέσει. Μάικολ Τσάνς παίρνει την πρωτοπορία και προηγείται ένα 1,5 μήκο του Μάριερ. Καζάκ ερωτά μου ακολουθεί στο μισό μήκος. Συνέχεια είναι η Queen Mirth με τον Gold Seeker. Γλυκός Λεωνίδας, Marble Arch και Manassis. Στα 1100 πάντα στην πρωτοπορία ο Michael Chance. 1,5 μήκος από τον Mariner. Ο Καζάκ ερωτά μου μένει στην τρίτη θέση στα 3 μήκη. Κοντά στον Καζάκ ερωτά μου είναι ο Gold Seeker. Ο Γλυκός Λεωνίδας η καλή θέση. Queen Mirth πίσω είναι ο Marble Arch. Μαζί με Μανασί, πλήσα στο 600, με τον Μάρινερ να θέλει να ελέγξει τον ρυθμό από τον Μάικλ Τσάνς και για να περάσει στην πρωτοπορία. Πιο πίσω ο Gold Seeker ακολουθεί το ανέβασμα του Μάρινερ στο 1,5 μήκος Μάρινερ και Gold Seeker, ο οποίος είναι επιτεθεί από γρήγορα. Καζακορτά μου έχει μείνει τέταρτος, 400, με τον Gold Seeker να κάνει την επίθεση του στον Μάρινερ και τα δύο άλογα ξεφεύγουν πιο πίσω μένει από δυνάμεις. Ο Michael Chance με Gold Seeker να έχει μικρό προβάδισμα από τον Mariner. Πιο πίσω προσπαθεί για αμοιβόμενη θέση ο Mark Pollard και η Queen Mirth του τώρα. Μάχη με τον Gold Seeker να έχει τώρα, να μεγαλώνει τώρα το προβάδισμα από τον Mariner. Πιο πίσω στην τρίτη θέση έχει προσπαθεί να περάσει ο Mark Pollard με Gold Seeker δυνατό. 4-5 μίκη για να κερδίσει πολύ εύκολα ο Gold Seeker. Mariner, Καζάκ ερωτά μου και Mark Pollard. Βλέπουμε τα τελευταία μέτρα Gold Seeker. Ξεφεύγει στο τέλος για να κερδίσει πολύ εύκολα. Mariner, Καζάκ ερωτά μου και Marple Arch.